Κορινθίους Β, κεφάλαιον ενδέκατον. Όφελον αν είχες Θεέ μου μικρόν τη αφροσύνη, αλλά και αν έχες Θεέ μου. Ζηλώ γαριμάς Θεού ζήλω, ιρμοσάμιν γαριμάς ενή ανδρή, παρθένων αγνήν παραστήσε το Χριστό. Φοβούμε δε μήπως, όσο όφης έβανε ξυπάτησιν εν την πανουργία αυτού, ούτω φθαρεί τα νοήματα ημών από της απλότητος της εις των Χριστών. Είμεν γάρο ερχόμενος άλλον Ιησούν κηρύσει, ο νουκε κηρύξαμεν. Η πνεύμα έτερον λαμβάνεται, ο ούκε λάβετε. Η Ευαγγέλιον έτερον, ο ούκε δέξαστε. Καλώς ανήχεστε. Λογίζομαι γάρ μηδέν, ιστερικένε των υπερλίαν αποστόλων. Είδε και ιδιώτης το λόγο, αλλού τη γνώση, αλλά εμπαντή φανερωθέντες εν πάσινης ημάς. Η αμαρτίαν επίησα, εμ αυτών ταπεινών, ή να ημείς υψωθείτε, ότι δωρεάντο του Θεού Ευαγγέλιον ευγγελισάμιν ημίν. Άλλας εκκλησίας εσύλης αλαβών οψώνιον προς την ημών διακονίαν, και παρών προς ημάς και ιστερηθείς, ού κατενάρκησα ουδενός. Το γάρι στερημά μου, προς ανεπλήρωσαν οι αδελφοί ελθόντες από Μακεδονίας, και αν παντή αβαρή ημίν εμ αυτόν ετήρησα και τηρήσου. Έστην αλήθεια Χριστού εν εμή, ότι η καύχηση αυτή ού φραγίσεται εις εμέ εν της κλίμαση της Αχαΐας. Διατί, ότι ούκ αγαπώ ημάς, ο Θεός είδεν, ό δε ποιώ και ποιήσω, ή να εκόψω την αφορμή των θελόντων αφορμήν, ή να ενώ καυχόνται ευρεθώσει καθώς και ημείς. Η γάρτη ούτη ψευδαπόστολοι, εργάτε δόλοι οι μετασχηματιζόμενοι εις αποστόλους Χριστού, και ού θαυμαστών, αυτός γάρος σατανάς μετασχηματίζεται εις άγγελον φωτός. Ού μεγαούν ή, και οι διάκονοι αυτού μετασχηματίζονται ως διάκονοι δικαιοσύνης, όν το τέλος έστε κατά τα έργα αυτών. Πάλιν λέγω, μη της με δόξη άφρονα είναι, η δε μίγε, κάνω σάφρονα δεξασθέμε, ή να καγώ μικρόν τι καυχίσομαι. Ω λαλό, ου λαλό κατά Κύριον, αλλώς εν αφροσύνη, εν ταύτητη υποστάση της καυχίσεως. Επί πολλοί καυχόνται κατά τη σάρκα, καγώ καυχίσομαι. Ιδέως γαρ ανέχεστε των αφρόνων φρόνι μειώντες. Ανέχεστε γάρ, ή της ημάς καταδουλεί, ή της κατεσθεί, ή της λαμβάνει, ή της επέρεται, ή της ημάς εις πρόσωπον δέρει. Κατά ατιμίαν λέγω, ως ότι ημείς εισθενήσαμεν. Ενώ δαν της τολμά εν αφροσύνη λέγω τολμώ καγώ. Εβραίοι εισί, καγώ. Ισραηλίτε εισί, καγώ. Σπέρμα Αβραάμ εισί, καγώ. Διάκονη Χριστού εισί, παραφρονών λαλό υπέρεγω. Εν κόπης περισσοτέρος, εν πληγές υπερβαλώντος, εν φυλακές περισσοτέρος, εν θανάτης πολλάκης. Υπό Ιουδαίων πεντάκης τεσσαράνκοντα παραμία έλαβον. Τρεις εραυδίστην, άπαξ ελιθάστην, τρεις εναβάγισα. Νυχθήμερον εν το βυθό πεποίηκα, οδηπορίες πολλάκης. Κινδύνης ποταμών, κινδύνης ληστών, κινδύνης εκγένους, κινδύνης εξεθνών, κινδύνης εν πόλη, κινδύνης εν ηρεμία, κινδύνης εν θαλάσσι, κινδύνης εν ψευδαδέλφης, εν κόπο και μόχθο, εν αγρυπνίες πολλάκης, εν λοιμό και δίψη, εν νηστείες πολλάκης, εν ψύχη και γυμνότητη. Χωρίς τον παρεκτώσει επί συστασής μου η καθημέραν, η μέρημνα πασών των εκκλησιών. Τι ασθενεί και ούκ ασθενώ, τι σκανδαλίζεται και ούκ εγώ πειρούμε, ή καυχάστε δι, τα της ασθενείας μου καυχίσομαι. Ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού είδεν, ο όν ευλογητός εις τους αιώνας, ότι ού ψεύδομαι. Εν Δαμασκό, ο Εθνάρχης Αρέτα του Βασιλέως, εφρούρη την Δαμασκηνών πόλην, πιάσε με θέλων, και διαθυρίδωσεν σαργάνιε χαλάστην δια του τείχους, και εξέφυγον τα σχήρας αυτού.